Καλησπέρα. Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020. Έχουμε ένα θέμα που ο τίτλος του είναι Κυριακάτικος, αλλά εμείς το κάνουμε Δευτέρα για να είμαστε ήσυχοι. Ότι δεν θα το ακούσετε Κυριακή, θα σας κουρδίσουμε. Θα ακούσετε Δευτέρα. Μέχρι την επόμενη Κυριακή θα έχετε χρόνο να χωνέψετε αυτά που θα ακούσετε. Κυριακάτικο τραπέζι, λοιπόν, ο τίτλος του email και ο τίτλος του vlog. Αγαπητή Θέκλα, χαίρετε. Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Είμαι παντρεμένη 39 χρόνων με 3 παιδιά και ζούμε με τον σύζυγό μου σε μεγάλο αστικό κέντρο. Να ζήσετε. Σε ζηλεύω πολύ που μετακόμισες στο χωριό. Από μικρή ονειρεύομαι κάτι τέτοιο. Ηρεμία και γαλήνη. Κάποτε εύχομαι να το επιτύχουμε κι εμείς. Όλα είναι πιο όμορφα και παραδοσιακά στο χωριό και ήρεμα. Το παραδοσιακά δεν ξέρω αν θα τέριαζε με το πρόβλημά σου. Σου εύχομαι να το επιτύχεις να πας στο χωριό. Αλλά σε ένα χωριό που να μην μένει εκεί η μάνα σου ή η πεθερά σου, θα έλεγα. Σας γράφω γιατί θα ήθελα την άποψή σας για ένα θέμα. Γράψτε μας. Και εμείς σας διαβάζουμε τώρα. Από πάντα τα πεθερικά μου, τα οποία δεν μένουν πολύ κοντά μας, θέλουν να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στο σπίτι τους το μεσημέρι για φαγητό. Αυτό φαντάζομαι συμβαίνει στο 90%, αν όχι στο 99% των κυπριακών και των ελλαδικών οικογενειών, ειδικά στην επαρχία. Όπως και τα άλλα τους παιδιά με τις οικογένειες τους. Η αλήθεια είναι πως δεν τους βλέπουμε άλλες μέρες με τις υποχρεώσεις μας. Το πρόγραμμα μας με 3 παιδιά είναι πολύ δύσκολο όλη την εβδομάδα και μπαίνουμε στο σπίτι μας πολύ αργά κάθε μέρα. Ακόμα και Σάββατα με υπεραγορές, κάποτε διαβάσματα, περισσότερο δεν ξεκουραζόμαστε. Οπότε, έχει Κυριακές που απλώς θέλω να μένω στο σπίτι με τα παιδιά μου και το σύζυγο μου χωρίς να πάμε πουθενά. Πόσο πολύ σε καταλαβαίνω, πόσο. Να μιλούμε μεταξύ μας. Να φάμε οι πέντε μας στο σπίτι μας ήρεμα και όχι βιαστικά όπως άλλες μέρες. Αν πούμε στα πεθερικά πως δεν θα πάμε, τότε θα γκρινιάξουν, θα κατεβάσουν μούτρα και θα μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα. Να, κάθε Κυριακή αφού ξέρουν πως έρχονται να τρώμε όλοι μαζί. Το σύζυγο μου που θα τους το πει, νιώθω πως έγινε ακόμα μια υποχρέωση Κυριακή και όχι ευχαρίστηση. Είμαι παράλογη? Α, λες ότι σας κάνουν να νιώθετε άσχημα και λένε στο σύζυγο σου αφού το ξέρεις ότι κάθε Κυριακή έρχεστε εδώ και τρώμε όλοι μαζί. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνεις λάθος. Δικαιούσε να μείνεις μια Κυριακή στο σπίτι σου, έλεος. Ο σύζυγος μου παλιά επέμενε να πηγαίνουμε, πλέον το καταλαβαίνει και θέλει και ο ίδιος να μένει κάποτε στο σπίτι. Φυσικά και θέλω να πηγαίνουμε να τους βλέπουμε, αλλά όποτε μπορούμε εμείς. Συμφωνώ μαζί σου, όποτε μπορείτε εσείς να πηγαίνετε. Θέλω να έχω και εγώ την ευκαιρία να περιποιηθώ τα παιδιά μου, το σύζυγο μου και αυτό λόγω των υποχρεώσεων και κούρασης όλης της εβδομάδας δεν είναι εφικτό παρά μόνο την Κυριακή. Δυστυχώς, καθημερινές τρώμε όλοι διαφορετικές ώρες το μεσημέρι, ίσως και βράδυ κάποιες φορές. Δεν έχω το δικαίωμα μια Κυριακή να είμαι με την οικογένειά μου. Το έχεις. Δεν είναι κακά πλάσματα τα πεθερικά μου, να μην παρεξηγηθώ. Τους αρέσει να μας περιποιούνται και να μας βλέπουν. Αλλά και εμείς έχουμε την ανάγκη να είμαστε εμείς οικογένεια πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Ποια είναι η άποψή σας? Χάρηκα πολύ που σας έγραψα. Και εμείς χαρήκαμε που μας γράψατε. Τι να σου πω, κόρη. Είσαι Κυπρέα, ε? Είσαι Κυπρέα. Τι να σου πω, κόρη, τι να σου πω. Έχεις δίκιο. Ότι καταντά κουραστικό να πηγαίνουμε κάθε Σαββατοκύριακο στους γονείς. Γιατί από τη μια υπάρχει μεν η ευκολία ότι δεν θα μαγειρέψουμε εμείς, δεν θα πλύνουμε κατσαρολικά εμείς, δεν θα πλύνουμε πιάτα εμείς, δεν θα λερωθεί το δικό μας το σπίτι. Μπορεί πηγαίνοντας τα πεθερικά μας στους γονείς μας να μας φροντίσουν και τα παιδιά μας. Από την άλλη όμως, φεύγουμε από το σπίτι μας για ακόμη μια φορά, όπως φεύγουμε τις καθημερινές, και χάνουμε την ευκαιρία να συνδεθούμε ουσιαστικά με τον εαυτό μας και με τα παιδιά μας και με το τέρι μας. Για να θέλεις από μικρή να πας να μείνεις στο χωριό και να με ζηλεύεις εμένα που είμαι στο χωριό, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να είσαι κι εσύ εσωστρεφής χαρακτήρ, όπως είμαι εγώ. Δηλαδή να σε χαρακτηρίζει μια εσωστρέφεια. Είχαμε κάνει και ένα vlog τις προηγούμενες μέρες για την εσωστρέφεια. Ψάξτε το, γράψτε στο search του YouTube εσωστρέφεια Θέκλα και θα σας το βγάλει. Οι εσωστρεφείς άνθρωποι αναστατωνόμαστε από την επαφή με τον πολύ κόσμο, αναστατωνόμαστε από τα έντονα κοινωνικά ερεθίσματα
και θέλουμε και λίγο χρόνο, και πολύ χρόνο, όχι και λίγο χρόνο, και θέλουμε και πολύ χρόνο για να ηρεμήσουμε, για να χαλαρώσουμε στο σπίτι μας. Ήδη έχεις σοβαρά θέματα στα χέρια σου. Έχεις την καθημερινή εργασία, η οποία προφανώς είναι και πολύ ωραία, γιατί λες γίνεται αργά το βράδυ να μπει σπίτι. Δεν ξέρω τι ώρα σχολνάς, και 3 το απόγευμα το μεσημέρι να σχολνάς, και 5 να σχολνάς, και 6 να σχολνάς, φαντάζομαι έχεις και παιδιά μετά, φαντάζομαι έχεις και φροντιστήρια να πάρεις τα παιδιά μετά και άλλες υποχρεώσεις, ψώνια, ιστορίες κακά. Επίσης έχεις 3 παιδιά. 3 παιδιά είναι πολύ δύσκολο να τα μεγαλώσεις στη σημερινή εποχή και είναι πολύ δύσκολη η φροντίδα 3 παιδιών. Εγώ μεγάλωσα 2 και δεν ξέρω πώς τα κατάφερα. Πώς τα καταφέρνεις εσείς με 3? Συμμετρία, πώς τα καταφέρουν άλλες με 4, άλλοι με 5, άλλοι με 6. Έχεις 3 παιδιά, it's a handful, που λένε οι Εγγλέζοι. Είναι δύσκολο πράγμα, δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι τυχαίο που περισσότεροι μένουμε στα 2. Έχεις 3 παιδιά, έχεις τη σχέση σου με τον άντρα σου, έχεις το σπίτι για το οποίο φαντάζομαι θα θέλει καθαριότητα το σπίτι, θα θέλει φροντίδα το σπίτι, έχεις το μαγείρεμα, έχεις ένα σωρό άλλα πράγματα και θέλεις και το πλήσιμο, το σιδέρωμα, ακόμη και να έχεις βοήθεια από κυρία που να έρχεται να σε βοηθά με το καθάρισμα και με το σιδέρωμα, πάλι οι καθημερινές δουλειές είναι πάρα πολλές. Δεν μου λες αν έχεις βοήθεια, μπορεί να έχεις, μπορεί να μην έχεις. Η γνώμη μου είναι ότι θα είναι πολύ καλύτερο και για σας, για σας κυρίως, γιατί εσείς είστε σημαντικοί, εσείς είστε η οικογένεια, εσύ ο άντρας σου και τα παιδιά σου. Θα είναι καλό για σας να μένετε τις Κυριακές στο σπίτι σας ή να κάνετε κάτι που θέλετε εσείς, στο περιβάλλον που γουστάρετε εσείς, με τον δικό σας τρόπο, με τους δικούς σας ρυθμούς, και όταν θα νιώθετε την επιθυμία να δείτε τους γονείς σας, τα πεθερικά σου και τους δικούς σου τους γονείς, μπορείτε είτε να τους προσκαλέσετε στο σπίτι σας, είτε να τους πείτε το Σάββατο το απόγευμα θα έρθουμε μια βόλτα, ή την Τετάρτη το απόγευμα θα έρθουμε μια βόλτα, δεν ξέρω ποια μέρα σας βολεύει. Καταλαβαίνω ότι είναι συνήθιο στις περισσότερες κυπριακές οικογένειες να πηγαίνουν να τρώνε στους γονείς και στα πεθερικά τα παιδιά τους. Εγώ προσωπικά νιώθω ότι όταν πηγαίνουμε σε πεθερικά και σε γονείς για φαγητό και για φιλοξενία, αναπόφευκτα χάνουμε το ρόλο μας ως ενήλικες, αναπόφευκτα. Δηλαδή δεν μπορεί η μάνα σου και 45 χρόνια να είσαι όπως είμαι εγώ, δεν μπορεί η μάνα σου να σε δει σαν μια γυναίκα 45 χρόνια, θα σε δει σαν το 5χρονο, σαν το 15χρονο. Ούτε η μάνα του άνδρα σου να το δει τον άνδρα σου ως ένα ενήλικα, δεν είναι το μωρό της. Χάνονται ισορροπίες, δηλαδή, και επίσης όταν πηγαίνει ένα ζευγάρι σε τέτοιες οικογενειακές συγκεντρώσεις, φεύγει η έμφαση από τη σχέση του ζευγαριού, πάβουν να είναι ζευγάρι την ώρα που είναι εκεί και είναι τα παιδιά της τάδε, η νύφη της τάδε, ο γαμπρός του τάδε κλπ. Χάνουμε τη σχέση μας ως ζευγάρι. Θεωρώ ότι με τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής, τους πολύ δύσκολους και τους πολύ πιεστικούς και με μικρά παιδιά, μπορείτε να το περιορίσετε σε μια φορά τον μήνα για παράδειγμα. Να πείτε στην πεθερά σου, θα πηγαίνει την πρώτη Κυριακή του μήνα, θα ερχόμαστε σε σένα, την τελευταία Κυριακή του μήνα, την δεύτερη Κυριακή του μήνα, την τρίτη Κυριακή του μήνα, δεν ξέρω. Και στάστε και τυχεροί ότι θα έχει μήνες που θα έχει 4, 5 Κυριακές, αντί 4. Μην νιώθεις ενοχές που δεν πηγαίνετε. Η επίκληση στο συνέστημα που γίνεται από τα πεθερικά σου μπορεί να γίνεται και χωρίς να το συνειδητοποιούν. Δηλαδή να έχουμε μέσα στο μυαλό τους, μα εμείς το καλό των παιδιών μας θέλουμε. Εμείς θέλουμε να φροντίσουμε τα παιδιά μας, θέλουμε να δούμε τα εγγόνια μας, μα θέλουμε να επικοινωνήσουμε τα παιδιά μας. Μπορεί να μην συνειδητοποιούν πόσο ταλαιπωρείστε. Μην υποκύπτετε στους συναισθηματικούς εκβιασμούς, μπορεί να κάνετε και άλλες καταστάσεις του στυλ. Μπορεί να πείτε μια Κυριακή, θα αφήσουμε τα παιδιά να είναι εδώ με τα ξαδέρφια τους να παίξουν και θα πάμε μόνοι μας έξω να φάμε. Αχ, νομίζω εκεί θα πάθουν την πλάκα τους οι Κύπροι γονείς. Θα σου πει, θέλω να σε δω και σένα, θέλω να σε δω και σένα. Μα με τον άντρα σου εσύ να τα βρείτε, εσύ με τον άντρα σου να τα βρείτε, εσύ με τον άντρα σου να τα συζητήσετε, εσύ έχεις παντρευτεί τον άντρα σου, ο άντρας σου έχει νυμφευθεί εσένα, ούτε την πεθερά σου έχεις παντρευτεί, ούτε την πεθερό σου, ούτε ο άντρας σου τους γονείς σου. Άρα μακριά από συναισθηματικούς εκβιασμούς και δεν είναι ανάγκη κάθε κυριακάτικο τραπέζι να πηγαίνουμε στα πεθερικά ή στους γονείς. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο, είμαι και λίγο αντικοινωνική και λίγο ενάντια στην παράδοση με την έννοια του ότι
επέλεξα να ζω σε μια περιοχή πολύ μακριά από τους γονείς μου και από τα πεθερικά μου. Δεν έχουμε συχνές επαφές, ενώ δεν πηγαίνουμε τακτικά. Χθες Κυριακή μου τηλεφώνησαν οι γονείς μου και μου λέγανε τι κάνεις, ξέρω εγώ και αυτά, και πήγαιναν στη θεία μου στη Λεμεσό και τους έστειλα φωτογραφία από τα φαγητά που μαγείρεψα και λέω, πατέρας μου, δεν μας κάλεσες να έρθουμε να φάμε, και του λέω, έλα. Και μου λέει, μα τώρα που μας το λες η ώρα 6, θα ανοιχτωθούμε να έρθουμε και να φύγουμε, τι ώρα θα γίνει. Δηλαδή ούτε και οι ίδιοι δεν αποφασίζουν εύκολα να έρθουν, γιατί έχουμε 2 ώρες απόσταση από το πατρικό μου εδώ που μένω. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν αγαπιόμαστε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν επικοινωνούμε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε ουσιαστική σχέση. Γιατί ουσιαστική σχέση δεν είναι σε ταΐσω και να με ταΐσεις. Ουσιαστική σχέση είναι να σε αγαπώ, να με αγαπάς, να μιλήσουμε, άμα έχουμε κάτι να πούμε, να το πούμε, να σου συμπαρασταθώ, να μου συμπαρασταθείς και να έχουμε σχέση μεταξύ 2 ενηλίκων. Αυτή είναι η ουσιαστική σχέση. Φυσικά η δική μου οικογένεια δεν είναι η παραδοσιακή κυπριακή οικογένεια, οπότε μην παίρνετε από μας παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ δύσκολο να το πείτε αυτό στα δικά σου τα πεθερικά, αλλά αν εσύ και ο άνδρας σου είστε ενωμένοι και αποφασισμένοι μαζί για το πώς θα διαχειριστείτε το θέμα και βρουν ένα ενιαίο μέτωπο τα πεθερικά σου, θα το αποδεχθούν. Δώστε τους όμως μια Κυριακή το μήνα, έτσι, δώστε τους. Είμαι ευγενική σήμερα, δώστε τους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι λέω καλημέρα, Χριστέ μου. Χριστέ μου, λέω καλημέρα, είναι το βράδυ. Βράδυ είναι τώρα. Ακαλά. Όχι. Όχι. Ναι, είναι βράδυ. Καληνύχτα. Νύσταξα γι' αυτό. Καληνύχτα.